Η οδηγία 2013 κάθετος 32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου σε πρώτο, από την υπηρεσία ασύλου δηλαδή, και σε δεύτερο βαθμό αρχή προσφύγων. Και τελευταίο, τα ζητήματα προσωπικού. Επισημαίνεται ότι στο νομοσχέδιο αυτό δεν υπάρχει αναγνώριση της Τουρκίας ή άλλης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας. Απλά εισάγονται στο ελληνικό δίκαιο τα κριτήρια που προβλέπει η οδηγία που ενσωματώνεται. Τα κριτήρια αυτά ορίζουν ως ασφαλή χώρα αυτή στην οποία δεν απειλείται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεπιθήσεων. Τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης. Απαγορεύεται η απομάκρυνση σε χώρα όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και στην περίπτωση που ετών αναγνωριστεί ως πρόσφυγας να του χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση υλοποιεί το σχεδιασμό για τη δημιουργία 30.000 θέσεων πριν από τα μέσα Απριλίου. Αξιολογούμε τη σχετική μείωση των προσφυγικών ροών που παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνικά νησιά. Σε ό,τι αφορά την ιδωμένη, έχει αρχίσει ήδη με τη βοήθεια του κρατικού μηχανισμού η εθελοντική απομάκρυνση των προσφύγων από το σημείο σε κέντρα φιλοξενίας με ρυθμούς που στις επόμενες μέρες περιμένουμε να αυξηθούν. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, οι θεσμοί, όπως ξέρετε, επιστρέφουν το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα, 4 Απριλίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ήδη έχουν τεθεί οι βάσεις που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και πάντοτε μέσα στο γράμμα της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Τέλος, για τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπως γνωρίζετε, σήμερα διεξάγεται στη Βουλή πρώιμη ερεσίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων με θέμα τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Με στόχο να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ποιοι είναι αυτοί που φοβούνται πραγματικά την απρόσκοπτη και ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης και ποιοι είναι αυτοί που μεθόδευσαν στο παρελθόν και επιθυμούν ακόμα και σήμερα τη συγκάλυψη συγκεκριμένων υποθέσεων. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει μια συζήτηση επί της ουσίας, χωρίς υπερφυγές και μικροπολιτικά τεχνάσματα. Ελπίζουμε ότι η στάση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η ανάλογη. Ας περάσουμε. Ερωτήσεις. Κατσίγιαννης από Αθήνα 84. Υπάρχουν πληροφορίες που φέρουν σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, σε αυτή τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, να ζητάει προώρες εκλογές. Θα ήθελα να ήξερα αν η δική σας θέση σε μια τέτοια πρόταση είναι θετική ή αρνητική. Κοιτάξτε, προφανώς είναι δικαίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητήσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτεί και ο ίδιος αν αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας, προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αυτή είναι μια πρόσφατα δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση σταθερή, η οποία βαδίζει ένα δρόμο που σύντομα περιμένουμε να εμφανιστούν και τα αποτελέσματά της, κυρίως μετά την φάση της πρώτης αξιολόγησης στην ελληνική οικονομία, στην κοινωνική πραγματικότητα, στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Κύριε Εκπρόσωπε, με αφορμή το τελευταίο σχόλιο σας και εν αναμονή της συζήτησης στη Βουλή, θα ήθελα να μου σχολιάσετε το εξής. Όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτή η υπόθεση των δημοσιογράφων φερόμενων ως εκβιαστών, και κινήθηκε η νομική διαδικασία, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα βασιζόμενα σε στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Παπά, ο οποίος μάλιστα απείλησε
με κατάθεση αγωγών ή και μηνύσεων, έκανε και συστάσεις προς τα μέσα ενημέρωσης για το πώς πρέπει να γίνεται η κάλυψη κάποιων γεγονότων. Και εν συνεχεία, όταν άλλα δημοσιεύματα προέκυψαν την προηγούμενη εβδομάδα από ένα περιοδικό και μια εφημερίδα, η κυβέρνηση και διημών, αλλά και δια του γραφείου τύπου του Μεγάλου Μαξίμου, τα υιοθέτησε αμέσως και έθεσε στο στόχαστρο την αντιπολίτευση. Κατά μία πρόκειται για μία πολύ μεγάλη αντίφαση και θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ξεκινώντας από το τέλος, η λέξη υιοθέτησε δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις και στη δήλωση που έκανα εγώ, αλλά και το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο ζήτημα το τι διαρρέει, πώς διαρρέει, ποιος δημοσιεύει κλπ, το οποίο προφανώς δεν σχετίζεται με την κυβέρνηση, και είναι άλλο πράγμα το πολιτικό ζήτημα το οποίο προκύπτει ή δεν προκύπτει αντιστοίχως. Εδώ λοιπόν η δική μου δήλωση, η οποία έγινε με βάση δημοσίευμα, έγινε διότι επί ένα μήνα ζητούνται εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία για τις έμιστες σχέσεις που αποκαλύφθηκε και απεδείχθη ότι διατηρούσε με κύκλωμα εκβιαστών, και η έμιστη σχέση έχει αποκαλυφθεί. Το αυτονόητο έπραξα με τη δήλωσή μου. Το αυτονόητο είναι να ζητήσω εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν επί της ουσίας. Ανταυτού, και αν είχαν κάποιο λόγο να στραφούν κάπου εναντίον, ενδεχομένως θα έπρεπε να ψάξουν για τις διαρροές ή για το δημοσίευμα ή αν είναι αληθές, δεν είναι αληθές κτλ. Που είναι δική τους δουλειά και δεν είναι δουλειά ούτε δική μου ούτε της κυβέρνησης. Αντιθέτως, επέλεξαν αυτή τη γνωστή ιστορία αγωγών, μηνύσεων κτλ. Δηλαδή σκόνη, πολύ σκόνη. Επί της ουσίας απάντηση δεν έχουμε δει ακόμη. Περιμένουμε και το βράδυ, στη συζήτηση τη βραδινή, να δώσουν πιστικές απαντήσεις και ξέρετε, όχι προς εμάς. Ο ελληνικός λαός περιμένει και πρέπει και του οφείλει το πολιτικό σύστημα να ενημερωθεί. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι πολύ σκόνη, πολύ μεγάλη φασαρία. Εκτιμώ την έλλειψη ψυχραιμίας, διότι όπως λέει και ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Κυρία εκπρόσωπε, η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της αναδεικνύει κάποια νέα στοιχεία που έρχονται από τις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο κύριος Παπασταύρου δεν ήταν απλώς διαχειριστής, αλλά ιδιοκτήτης της εταιρείας για την οποία του καταβλήθηκε πρόστιμο 3,3 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των ερευνών της λίστας Lagarde. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτό? Ναι, είδα το δημοσίευμα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Παπασταύρου είχε ισχυριστεί ότι ήταν διαχειριστής στο ζήτημα αυτό και πληρώνοντας το πρόστιμο θα διέφευγε, θα ολοκληρωνόταν εκεί και η διαδικασία της εμπλοκής του. Αποκαλύπτεται εδώ, σε αυτό το δημοσίευμα, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, περαιτέρω, αυτό είναι ζήτημα της ελληνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, για μας πάλι υπάρχει εδώ ένα πολιτικό ζήτημα, στο οποίο ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει απαντήσεις, εάν προτίθεται και ο ίδιος να συμβάλλει στην αποκάλυψη και στην αποκατάσταση απέναντι στον ελληνικό λαό της αλήθειας, αν συμφωνεί με τις διατυπώσεις παλαιότερα και του κυρίου Σαμαρά ότι μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου, θα πρέπει να πάρουν θέση απέναντι σε όλο αυτό. Για μας είναι μείζον πολιτικό ζήτημα και αυτό. Στρατάκης από flash96.gr. Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται το τελευταίο διάστημα για διαπλοκή, για δανειοδοτήσεις, για πάρα πολλά ζητήματα που συνθέτουν, εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο ή το σκηνικό της διαπλοκής. Υπάρχει ένας νόμος, και επειδή τουλάχιστον μας έχετε προειδεάσει ότι σήμερα θα ακουστούν ονόματα, που αναφέρεται στην κάλυψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών
για δανειοδοτήσεις ορισμένων κατηγοριών. Για δάνεια ορισμών κατηγοριών. Σκέφτεστε να τον αποσύρετε αυτό το νόμο. Ένα. Δύο. Υπάρχουν άλλοι δύο νόμοι που ευνοούν κατ' ομολογία πολλών τη διαπλοκή. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και ο νόμος περί τύπου. Έχουμε τρεις νόμους δηλαδή που συμβάλλουν. Θα ακούσουμε για αυτά τίποτα. Και ένα τρίτο. Υπάρχουν στους φακέλους που έχουν ετοιμάσει τα κομματικά επιτελεία και ιδίως της κυβέρνησης, η κυβέρνηση που έχει ετοιμάσει το φάκελο, αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα και θα ακούσουμε για συστάσεις ή σύσταση εξεταστικής ή προανακριτικής επιτροπής. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, αυτή η συζήτηση, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης προκειμένου να ενημερωθεί εκτός από τα στενά πλαίσια μιας επιτροπής, αλλά όλα να γίνουν στο μέγιστη τη διαφάνεια, δηλαδή σε συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προφανώς, όπως είπατε κι εσείς, και ξέρουμε κι εμείς και έχουμε καταγγείλει και στο παρελθόν, για τροπολογίες οι οποίες περνούσαν πολύ συχνά νύχτα, προκειμένου να απαλλάξουν από ευθύνες, όπως και αυτό το οποίο αναφέρεται για τα συμβούλια τραπεζών. Φυσικά και θα συζητηθούν αυτά και θα ακουστούν. Από εκεί και πέρα είναι στις διατυπωμένες μας θέσεις και απόψεις και το ζήτημα αυτό που είπατε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, φυσικά και είναι στις προθέσεις μας και θα γίνει. Ξέρετε όμως τη διαδικασία. Για πότε, διότι πρέπει να γίνει μέσα του Συντάγματος. Δεν το έχω ακούσει να το αναφέρετε. Το έχουμε αναφέρει στις εξαγγελίες και στις προγραμματικές της κυβέρνησης και γενικώς και θα ακουστούν και σήμερα διάφορα πράγματα όσον αφορά τέτοιου τύπου νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν στην προηγούμενη κυρίως, αλλά και παλαιότερα στην προηγούμενη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Επομένως, σταθερά κινούμαστε με βάση και τις προγραμματικές μας θέσεις και αρχές και έτσι θα πορευθούμε και στο μέλλον απέναντι στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στον ελληνικό λαό προκειμένου να συζητήσουμε ειλικρινά και να αρχίσει να φωτίζεται όλο αυτό το θολό τοπίο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας απαντήσω περί αυτού, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί και πόσο θα χρειαστεί. Αυτό θα εκτιμηθεί στο μέλλον. Και αναλόγως βεβαίως και με τι θα προκύψει και σήμερα στην συζήτηση, αλλά και όχι μόνο. Κυρία εκπρόσωπε, αύριο έρχεται στη Βουλή, όπως μας είπατε, το νομοσχέδιο για το προσφυγικό. Δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω, μάλλον μία ερώτηση με δύο σκέλη. Εάν αυτό περιέχει και μια πολιτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του κυρίου Μουζάλα. Και η δεύτερη ερώτηση, τι γίνεται με την τύχη του κυρίου Μουζάλα, γιατί από ό,τι ακούμε και παρακολουθούμε, ο κύριος Καμένος επιμένει στο να μην απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Κοιτάξτε, μέσα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι η ενίσχυση και με γενικές γραμματείες του Υπουργείου της Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Και βεβαίως στελέχωση, γιατί όπως ξέρετε όλοι, υπήρχε μεγάλη αδυναμία στελέχωση του συγκεκριμένου Υπουργείου και δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει με την υπάρχουσα δομή στις αυξημένες πλέον απαιτήσεις απέναντι στο ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Επομένως, προβλέπεται ενίσχυση του Υπουργείου. Όσον αφορά το πρόσωπο του κ. Μουζάλα, η θέση της κυβέρνησης και η θέση εκ μέρους μας το ενός μέλους της κυβέρνησης είναι εκφρασμένη. Από την άλλη πλευρά, όπως ξέρετε, η συζήτηση μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών είχε αναβληθεί για να συζητηθεί αμέσως μετά την συνεδρίαση την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Τρίτη. Αναβλήθηκε, άρα αμέσως μετά την σημερινή συζήτηση, οι δύο, ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Καμένος, θα συζητήσουν και θα πάρουν την απόφαση για τα περαιτέρω. Στη βάση όσων είπατε σήμερα για το νομοσχέδιο που έρχεται σε σχέση με την προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική, μεταξύ των οποίων, όπως είπατε, δεν θα ορίζεται ως ασφαλής τρίτη χώρα η Τουρκία. Δεν χρειάζεται να νομοθετηθεί. Ναι, ακριβώς. Δεν θα υπάρχει επαναπροώθηση προσφύγων ή μεταναστών σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς για την ζωή τους.
και ότι θα υπάρχει και πρόβλεψη από την κυβέρνηση, τρέχουν ήδη οι 30.000 θέσεις παραμονής. Θέλω να σας ρωτήσω, στη βάση όλων όσων είπατε, η κυβέρνηση προετοιμάζεται στην ουσία για μακροχρόνια παραμονή προσφύγων και μεταναστών στη χώρα, και αν ναι, σε ποιο αριθμό θεωρείτε ότι εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα κάτσει η μακροχρόνια παραμονή, και αν υπάρχουν και προγράμματα αργότερα, αν θα υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απορρόφηση και σε ποιο βαθμό από την ελληνική κοινωνία. Όπως ξέρετε, η κάθε αίτηση ασύλου εξετάζεται κατά περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται και από το συγκεκριμένο πρόσωπο το λόγο για τον οποίο είναι πρόσφυγας. Άρα και στην, αντί κατά πόσον θα κινδυνεύει σε μια χώρα στην οποία θα βρεθεί, είναι κατά περίπτωση, επομένως όλα αυτά θα εξετάζονται με αυτόν τον τρόπο όπως τον περιγράψατε. Όσον αφορά τους χρόνους, ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς η χώρα μας έπρεπε να είναι προετοιμασμένη και πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μακροχρόνια διαμονή ενός αριθμού προσφύγων, ο οποίος προβλέπεται και από την πρώτη συμφωνία, που σημαίνει τι βάρος θα σηκώσει κάθε χώρα απέναντι στην φιλοξενία, απέναντι στην υποδοχή προσφύγων. Και για τη χώρα μας, όπως θυμάστε, ήταν περίπου 20-23.000 ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη χώρα. Αυτό, επομένως, πρέπει να λυθεί έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι το ζήτημα της εφαρμογής της συμφωνίας, που όπως έχουμε πει, το θετικό είναι, το σημαντικότερο θετικό είναι ότι δημιουργεί μια νόμιμη οδό διακίνησης των προσφύγων προς την Ευρώπη, και είναι σημαντικό ότι αυτό διατυπώθηκε. Από εκεί και πέρα, η εφαρμογή των όρων της συμφωνίας εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους εμείς παλεύουμε στη βάση της συμφωνίας, υλοποιούμε εκ μέρους μας αυτά για τα οποία είμαστε δεσμευμένοι και παλεύουμε σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι παράγοντες να ισχύσουν, να εφαρμοστούν και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά του ΝΑΤΟ και από την πλευρά των Ευρωπαίων, ούτως ώστε να έχουμε και την υλοποίησή της. Κατά συνέπεια, μπορεί να υπάρχει ένας αριθμός προσφύγων ο οποίος θα μένει λιγότερο ή περισσότερο εδώ, τουλάχιστον μέχρι να δούμε έναρξη, πραγματική έναρξη της διαδικασίας και της μετεγκατάστασης προς την Ευρώπη, αλλά και της επανεισδοχής προς την Τουρκία των προσφύγων και των μεταναστών. Σχετικά με την αξιολόγηση, η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση των συζητήσεων έχουν διακοπεί, αλλά πριν διακοπούν, πριν το Καθολικό Πάσχα, δείχνει να αποδέχεται τα μέτρα ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων, 3% του ΑΕΠ δηλαδή μέχρι το 2018, δεδομένου ότι η ίδια προσήλθε σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης προτείνοντας μέτρα 1,8 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 1% του ΑΕΠ. Αποδεχόμαστε τελικά την πρόταση 3% των ευρωπαϊκών θεσμών, γιατί εξ όσων ξέρουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει ακόμα περισσότερο. Ναι, κοιτάξτε, το 1% του ΕΕΠ προκύπτει από τις ρυθμίσεις και από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το 1,8, άλλο 1% δηλαδή του ΑΕΠ, προκύπτει από φόρους, από την φορολόγηση. Και άλλο 1%, δηλαδή σύνολο 3% από πολλά σημεία που στα αλήθεια θα είναι έμεσης φορολόγησης. Σε αυτή τη βάση εργαστήκαμε και αυτό έχουμε αποδεχθεί στη συμφωνία. Ανεξάρτητα αν μετά, και αυτά προκύπτουν και σε συμφωνία και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Το Διεθνές Νομισματικό πραγματικά έχει προβάλει άλλα νούμερα, μεγαλύτερο ποσοστό του ΕΕΠ, το οποίο όμως δεν φαίνεται να προχωράει. Επομένως, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση του 3% του ΕΕΠ από τις τρεις ομάδες που σας προανέφερα. Μια συμπληρωματική. Αυτό το τρίτο 1%, η έμεση φορολόγηση που λέτε, έχει προφανώς πράγματα. Δεν έχουν ακουστεί πολλά. Πολλά εξ αυτών
πιθανόν είναι στο τραπέζι. Πλήττουν τον μικρομεσαίο, δεν πλήττουν τον πλούσιο. Ο στόχος σταθερά είναι να μην πληγεί και γι' αυτό και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση από αυτού και γι' αυτό είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης που απομένει στα αλήθεια, διότι το υπόλοιπο θέμα του 1% του ΕΠ, του ασφαλιστικού και του φορολογικού φαίνεται ότι οι πλευρές όλες συμπίπτουν. Γι' αυτό και εξετάζεται και συζητείται σε κατεύθυνση τους ώστε να μην πλήττονται τα χαμηλότερα και οι πλέον αδύναμοι συμπολίτες μας μέσα από αυτά τα μέτρα τα οποία, όπως είπατε, βεβαίως και είναι μέτρα τα οποία δεν θα θέλαμε να υπάρχουν. Κυρία εκπρόσωπε, πριν από λίγο ο κύριος Κουμουτσάκος με δήλωσή του στη Βουλή ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον σας για τις δηλώσεις σας σχετικά με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του ίδιου με κατηγορούμενο για υπόθεση εκβιασμού. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Όπως ανέφερα και στην αρχή, είχε δηλώσει ο κύριος Κουμουτσάκος ότι θα καταθέσει μήνυση και αγωγή, δεν μας εκπλήσει δηλαδή, ούτε εμένα προσωπικά. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Μεταξύ του εκπροσώπου της κυβέρνησης και του εκπροσώπου τύπου η συζήτηση μπορεί να είναι μόνο πολιτική και νομίζω ότι αυτό οφείλει να το ξέρει ο κ. Κουμουτσάκος. Επίσης, κοιτάξτε, είναι λάθος όταν κάποιος δεν θέλει να απαντήσει επί της ουσίας να προσπαθεί να προσωποποιήσει και το θέμα μεταξύ δύο, δηλαδή προσωπικό θέμα μεταξύ του κ. Κουμουτσάκου και μου. Εγώ από την πλευρά μου δεν έχω προσωπικά θέματα με τον κ. Κουμουτσάκο. Έχουμε ρόλους πολιτικούς και με βάση αυτούς τους ρόλους και εκείνους και εγώ κάνουμε δηλώσεις ή διατυπώσεις. Πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έλλειψη ψυχραιμίας και ότι εγώ όφυλα και οφείλω και θα το ξανακάνω να ζητάω εξηγήσεις για όλα αυτά που ακούγονται, αυτά τα οποία θα έκαναν και με χειρότερο τρόπο έχουν κάνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προς υπουργούς της δικής μας κυβέρνησης. Επίσης, με έλλειψη ψυχραιμίας και προσβάλλοντας την πολιτική ζωή του τόπου και τον δημόσιο λόγο, ο οποίος δεν οφείλει να είναι αυτός. Από εκεί και μετά, επίσης έχουμε πει στον κύριο Κουμουτσάκο, καλοδεχούμενη και αγωγή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και μαζί με όλα αυτά, όμως, επιμένουμε να έρθουν οι εξηγήσεις για τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με το κύκλωμα εκβιαστών, να φέρουν τα τιμολόγια, να εμφανίσουν τη σχέση αυτή και να πούν αν έχουν τη διάθεση να το συγκαλύψουν ή αν έχουν τη διάθεση να καταδικάσουν τέτοιου είδους πρακτικές. Περιμένουμε την πολιτική, λοιπόν, στην οποία θα επιμένουμε, είτε υπάρχουν αγωγές, είτε δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω να επιστρέψω στο προσφυγικό. Υπάρχουν χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία στο πλαίσιο του προγράμματος της μετεγκατάστασης να πάρουν πρόσφυγες από την Ελλάδα. Αν έχει ξεκινήσει ήδη η εφαρμογή της συμφωνίας. Αν υπάρχουν χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Δεν θα είμαι απόλυτα ακριβής. Το ίδιο θέμα είπατε πριν ότι αξιολογείται τη σχετική μείωση των προσφυγικών ροών. Θεωρείτε ότι υπάρχει βελτίωση από την πλευρά από τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία επιτηρεί τα παράλια της και τη κίνηση των διακινητών? Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες με το καινούργιο τρόπο για επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών προς την Τουρκία και πώς συμπεριφέρονται οι αξιωματούχοι που είναι εδώ, που είναι στα νησιά μας? Αυτό, όπως ξέρετε, είναι μια συμφωνία η οποία υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών. Επικαιροποιήθηκε προσφάτως μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Έχουν ήδη με αυτό το καθεστώς από την αρχή του χρόνου επιστρέψει 600 κάτι, δεν θυμάμαι, το 630-640 περίπου παράτυποι μετανάστες προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή ήδη από τις προηγούμενες μέρες υπάρχουν αιτήματα προς την Τουρκία για μετεγκατάσταση 1.114 μεταναστών και αναμένεται άμεσα, δηλαδή αύριο μεθαύριο, νομίζω, η απάντηση εκ μέρους της τουρκικής πλευράς. Κοιτάξτε, είδαμε μία μείωση των ροών, των προσφυγικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, επιφυλακτικά παρακολουθούμε και αξιολογούμε, διότι, όπως σας είπα, και εμείς είμαστε επιφυλακτικοί κατά πόσον αυτό θα διατηρηθεί και θα είναι έτσι. Ελπίζουμε
ότι η Τουρκία εκ μέρους της θα δράσει ούτως ώστε να μειώσει τις ροές και κυρίως εξαρθρώνοντας τα κυκλώματα των διακινητών των προσφύγων. Και βεβαίως εφαρμόζοντας ως ένα βαθμό και τις υποχρεώσεις απέναντι στη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρακολουθούμε στενά και το αξιολογούμε καθημερινώς. Αυτού δύο διευκρινήσεις θέλω. Η πρώτη διευκρίνηση αφορά αν τα 1114 άτομα που αναφέρατε είναι στις επαναπροωθήσεις με βάση το νέο καθεστώς αυτό που προσδιορίζει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και πότε θα ακυρωθεί από το Κοινοβούλιο για να είναι. Αυτό είναι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η 1114 είναι για τη Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, μάλιστα. Πότε κυρώνεται αυτή η συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχει ήδη επικαιροποιηθεί με τους, και στην επίσκεψη. Περιμένουμε ότι από τις 4 του Απριλίου περιμένουμε να αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Ναι. Και μία ακόμα μου επιτρέπετε, επειδή και στην πρώτη προσπάθεια που έγινε να περάσουν τα σύνορα με τα Σκόπια. Κοιτάξτε, συγγνώμη, υπάρχει και η ολοκλήρωση της συμφωνίας και διαδικασίας. Θυμάστε ότι ήδη έχει οριστεί η ημερομηνία η 1η του Ιουνίου. Ναι, βέβαια. Έτσι. Επειδή από την πρώτη προσπάθεια που έγινε να περάσουν τα σύνορα πρόσφυγες και μετανάστες που είναι στην Ιδωμένη, υπήρξε και ενόχληση του ίδιου του Πρωθυπουργού για την εξέφραση στη συνέντευξή του με τον κύριο Γκουρία για τη δράση κάποιων ομάδων, κάποιων ΜΚΟ. Είχαμε και μία δεύτερη απόπειρα, πιο περιορισμένη βέβαια αυτή τη φορά, και πάλι κυβερνητικά στελέχη εξέφρασαν έναν προβληματισμό για τη δράση τέτοιων ομάδων. Πείτε μου, επειδή ένα λεπτό το ζήτημα είναι κοντά στα σύνορα, η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα για τουλάχιστον αναφορικά με τη δράση ομάδων ή ΜΚΟ που δεν συμβαδίζουν με την πολιτική που έχει χαραχθεί για μια ηρεμία στην περιοχή? Εμείς, όπως σας είπα, επιδιώκουμε μια νόμιμη και ασφαλή οδό των προσφύγων προς την Ευρώπη. Και θεωρούμε επικίνδυνα και για τους ίδιους τους πρόσφυγες και μη ασφαλής τέτοιου τύπου αντιμετώπιση του θέματος. Απ' την άλλη πλευρά, το θέμα του ποιοι ενημερώνουν και ποιοι δίνουν τα σήματα ότι μπορούν να περάσουν παρανόμους στα σύνορα, σε κλειστά σύνορα, οι πρόσφυγες, είναι κάτι για το οποίο δραστηριοποιείται έντονα η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου τύπου επικίνδυνες δραστηριότητες. Ξέρετε όμως ότι είναι ενδεχομένως κάποιες ΜΚΟ, γιατί δεν πρέπει να μιλήσουμε για όλες, οι περισσότερες είναι αυτές οι οποίες πραγματικά βοηθάν, κάποιου τύπου αλληλέγγυοι, οι οποίοι είτε για λόγους ιδεολογικούς, είτε για πολιτικούς, είτε για οικονομικούς, βάζουν τους πρόσφυγες σε αυτή τη δοκιμασία. Και μην ξεχνάμε και την μεγάλη και ένα δύσκολο κομμάτι, το οποίο είναι διακίνηση μέσω διαδικτύου, που δίνουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου, οι οποίες δίνουν αυτές τις ψεύτικες ελπίδες σε πρόσφυγες. Δραστηριοποιείται ήδη το ελληνικό κράτος απέναντι σε όλο αυτό, προκειμένου να μην συμβαίνει. Κυρία Γεωργοβασίλη, το θέμα του ορισμού της Τουρκίας ως ασφαλής τρίτη χώρα δεν χρειάζεται να νομοθετηθεί ή φοβάστε διαρροές στη Βουλή? Δεν χρειάζεται. Καταγεγραμμένες αντιρρήσεις τελεχών σας. Όπως σας είπα, η συμφωνία, η νομοθέτηση που φέρνουμε, αν χρειαζόταν για κάποιο λόγο, προφανώς θα έπρεπε να νομοθετηθεί. Ούτε χρειάζεται, ούτε μπαίνει τέτοιο θέμα, ούτε περιέχεται τέτοια ρύθμιση μέσα στο επικείμενο νομοσχέδιο. Και αυτό ακριβώς γιατί για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε πρόσφυγα, κρίνεται ατομικά ποια χώρα θεωρείται για το συγκεκριμένο ασφαλής. Που μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα και δεν μπορεί να είναι μόνο η Τουρκία, μπορεί να είναι και άλλη χώρα. Επομένως δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν παραβλέπουμε διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό σας όσον αφορά στη συμφωνία. Κοιτάξτε, υπάρχουν για τη συμφωνία, όπως ξέρετε και από την πρώτη στιγμή, ήταν μια συμφωνία στην οποία κρίναμε πάρα πολλά θετικά. Και βεβαίως υπάρχουν σημεία τα οποία μένει να τα δούμε και στην πορεία, είτε να υλοποιούνται είτε να διευκρινίζονται. Έτσι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δύσπιστα στέκονται απέναντι σε αυτό και ενδεχομένως και δικαίως.
από την πλευρά τους. Και όπως ξέρετε, επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαστε σοβιετικού τύπου κόμμα, αυτά μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Σας άκουσα να λέτε για τα μέτρα. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η κυρία Γεροβασίλη τα ρεπορτάζ. Μιλάμε για 1,8 από φόρους και άλλο 1,8 από έμεση φορολογία. Και επειδή η προσδοκία της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη και έχουμε δει αυτές τις συνταγές στο παρελθόν, πόσο θεωρείτε ότι αυτό το πακέτο μέτρων μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και αν το θεωρείτε εφεσιακό και παράλληλα, με αφορμή και τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών, εάν η πρόταση του κυρίου Μάρδα μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης. Και αν μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μάρδα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του για τις δημόσιες παρεμβάσεις που κάνει. Ευχαριστώ. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι η αύξηση, η συνεχής αύξηση της φορολογίας και μάλιστα με εξαντλημένη τη φοροδοτική ικανότητα του μεγαλύτερου μέρους των Ελλήνων πολιτών μπορεί να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό μέτρο. Ποτέ δεν το πιστέψαμε αυτό και ποτέ δεν το υπερασπίσαμε και ήταν και η κριτική απέναντι σε όλες τις προηγούμενες, τα τελευταία περίπου 6 χρόνια αυξήσεις φορολογίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Σαφώς και δεν το πιστεύουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη Συμφωνία του Καλοκαιριού να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο το θέμα αυτό το οποίο βάζεται. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε όμως την κοινωνία όρθια μέσα από αυτό, αντιστρέφοντας από ποιους θα φύγει αυτό το βάρος, δηλαδή από τους πλουσιότερους και από αυτούς που αντέχουν περισσότερο να σηκώσουν το βάρος της φορολογίας, προκειμένου να μην πληγούν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα της άποψης του κ. Μάρδα, το διατύπωσε και ο ίδιος ότι δεν είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Είναι μία άποψη. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, το ζήτημα του προσφυγικού το αντιμετωπίζει με όρους διεθνούς δικαίου, συμφωνιών, διεθνών συμφωνιών για την προστασία των προσφύγων και αλληλεγγύης. Και βεβαίως θα πρέπει οποιαδήποτε διατύπωση εκ μέρους ημών να είναι προσεκτική, ούτως ώστε να μην αφήνει σημεία για παραποιήσεις, για παραπλανήσεις κτλ. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτό. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι το πιστεύει και ο κύριος Μάρδας, ότι τα ζητήματα της ανάπτυξης στη χώρα και των επενδύσεων, όπως και το θα λυθεί μέσα από τους πρόσφυγες στη χώρα. Καλονάκη από Πρακτορείο Ινών. Εγώ θέλω να φύγω από το προσφυγικό. Εγώ λέω θέλω να φύγω από το προσφυγικό και θέλω να πάω στο νομοσχέδιο που είναι να έρθει την άλλη εβδομάδα και έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό χρήμα. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες αν θα είναι και πώς θα είναι το νομοσχέδιο και τι θα περιέχει μέσα. Επειδή είναι στην τελική επεξεργασία, δεν θα ήθελα να μην είμαι ακριβής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για όλο αυτό. Συμπληρωματικά για το θέμα της αξιολόγησης και των μέτρων. Σε ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια, κυρία Γεροβασίλη, τι ακριβώς γίνεται? Υπάρχει περιθώριο στην ελληνική κυβέρνηση να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις, γιατί φαίνεται πως από την πλευρά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στο μοντέλο Κύπρου. Υπάρχει περίπτωση να βγουν εκτός αξιολόγησης τα κόκκινα δάνεια, πράγμα νομίζω πολύ δύσκολο, εσείς θα μας πείτε, ή θα γίνουν κάποιες υποχωρήσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης? Τα κόκκινα δάνεια είναι μέρος της αξιολόγησης. Δεν βγαίνουν. Ωστόσο, υπάρχει διάσταση και, όπως σας είπα, ενώ συγκλίνουμε στα φορολογικό και ασφαλιστικό, όπως διατυπώθηκε και από τους αρμόδιους υπουργούς, υπάρχει διάσταση ακόμα στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Νομίζω ότι η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει πάλι έντονα με την επιστροφή των θεσμών στην Ελλάδα και την έναρξη στις 4 του μηνός, την Δευτέρα. Εδώ έδωσε τις αντίστοιχες εξηγήσεις και ο
και ο κ. Σταθάκης, μιλώντας για το πού βρίσκονται ακριβώς αυτές οι αποστάσεις μας. Μας αφορά πολύ το ζήτημα της πρώτης κατοικίας, μας αφορά πολύ το θέμα των συνδεδεμένων επιχειρηματικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την πρώτη κατοικία κυρίως. Θέλουμε να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το δυνατόν. Και δεν θέλουμε να δούμε ζητήματα σε επόμενο διάστημα, διότι αυτό δεν θα είναι και κάτι που θα είναι ορατό την επόμενη ακριβώς μέρα της συμφωνίας, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθούν τέτοια θέματα και στο μέλλον. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο διεκδικητικοί γίνεται σήμερα, διότι αυτό καθορίζει το μέλλον για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, έχει ένα νόημα και γι' αυτό δεν έχουν γίνει και υποχωρήσεις ακόμη. Βεβαίως θα υπάρξουν συγκλήσεις, βεβαίως δεν μπορεί μια συμφωνία με δύο μέρη τα οποία κάθονται απέναντι για να βρουν ένα σημείο να συμφωνήσουν. Θα γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, αλλά έχει μια σημασία ποιες θα είναι αυτές οι υποχωρήσεις και κατά πόσο θα πλήττουν μικρομεσαίους, χαμηλότερα στρώματα κλπ. Επομένως, θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες αυτή την διαπραγμάτευση. Επ' αυτού, την εκδοχή της τμηματικής αξιολόγησης η κυβέρνηση την έχει απορρίψει? Εάν υποθέσουμε ότι γυρνώντας οι θεσμοί μπορούμε να νομοθετήσουμε φορολογικό και ασφαλιστικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το αποσυνδέουμε από την αξιολόγηση και τα χρονικά της όρια όπως έχουν τεθεί, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα, δεν θα μας απαγόρευε κάτι ενδεχομένως ή θα προχωρούσαμε στην νομοθέτηση του φορολογικού ασφαλιστικού, επαναλαμβάνω όμως, χωρίς να αποκόπτεται και να το κάνουμε κομμάτι της αξιολόγησης την οποία εμείς την αντιμετωπίζουμε ενιαία και θέλουμε να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που όπως έχει οριστεί είναι πριν το Πάσχα, το δικό μας Πάσχα πια. Κύριε Εκπρόσωπε, χθες πληροφορηθήκαμε ότι επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Σούλτς. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξακολουθεί να αποδοκιμάζει τη σύμπραξη του κομμάτου σας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Και κοιτάξτε, νομίζω ότι οι αποδοκιμασίες, το πώς στείνεται μια ελληνική κυβέρνηση μετά από λαϊκή εντολή και επεκλογές, νομίζω ότι αφορά μόνο τον ελληνικό λαό. Κάτι τελευταίο σε σχέση, έχει η κυβέρνηση κάποια ενημέρωση σε σχέση με την ερωτοπειρατεία στην Κύπρο? Έχω την ενημέρωση που έχετε κι εσείς μέχρι πριν φτάσουμε εδώ και την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Εδώ αν είναι άλλος, δεν είναι άλλος, τελευταίος. Θέλω να ρωτήσω, εάν καλύπτει την κυβέρνηση... Εάν καλύπτουν την κυβέρνηση, εξηγήσει που έδωσε ο βουλευτής ο κύριος Μπαλαούρας με διευκρινιστική του τοποθέτηση μέσω του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ περί Μακεδονίας. Βλέπω πάντως και στη διευκρίνηση, την οποία επικαλείται ο ίδιος ο κύριος Μπαλαούρας, ότι λέει σε ερώτηση του κυρίου Ευαγγελάτου αν απορρίπτω το όνομα Μακεδονία, Μακεδονία απάντησα. Εγώ προσωπικά όχι, σας καλύπτουν αυτές οι διευκρινήσεις του κυρίου Μπαλαούρα. Είδα προσεκτικά τις δηλώσεις του κυρίου Μπαλαούρα στην εκπομπή την οποία αναφέρεται, ο οποίος μιλούσε για τη σύνθετη ονομασία που θα εμπεριέχει και τον όρο Μακεδονία. Αυτό είδα εγώ. Και βεβαίως ο κύριος Μπαλαούρας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει σταθερή πάγια την εθνική θέση για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, την οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Μπαλαούρας, ουδέποτε διαφοροποιήθηκε από αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Θα ήθελα να γυρίσω στο προσφυγικό. Παρατηρήσαμε μειωμένες ροές τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα όμως με τη βελτίωση του καιρού παρατηρούμε αύξηση. Το οποίο σημαίνει πιθανόν ότι δεν ήταν από την μεριά της Τουρκίας Γι' αυτό σας είπα ότι παρακολουθούμε με προσοχή και το αξιολογούμε καθημερινά ακριβώς. Υπήρχαν προηγούμενες μέρες που οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, άρα θα μπορούσε να οφείλεται εκεί. Πρέπει να παρακολουθήσουμε κάποιες μέρες για να δούμε αν και από την πλευρά της Τουρκίας έχουν ληφθεί κάποια μέτρα ή αν ήταν συγκυριακό. Γι' αυτό σας είπα ότι παρακολουθούμε και αξιολογούμε συνεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Ερωτοπειρατεία.